Γεια σας φίλοι μου, καλημέρα, Johnny the Fox εδώ. Αν με ρωτήσετε, τι έγινε ρε, είπαμε Johnny the Fox, τι περιμένεις τώρα, χαίρι. Αν με ρωτήσετε ποιο είναι το αγαπημένο μου χόμπι, από όσα έχω, να πω ποιο είναι το χόμπι μου, έτσι. Είναι οι υπολογιστές, είναι η μουσική, είναι οι κατασκευές, είναι οι περιηγήσεις, είναι τα καναρίνια, είναι το ψάρεμα. Τι άλλο ξεχνάω, και άλλα έχω, απλά δεν μου έρχονται τώρα. Αν μου πείτε να τα βαθμολογήσω, παιδιά, όλα θα πάρουν τον ίδιο βαθμό, όλα είναι χόμπι που τα αγαπάω και που τα λατρεύω. Αν μου λέγατε ποιο είναι αυτό που με δίνει μεγαλύτερη συγκίνηση, θα έλεγα ότι είναι η μουσική. Απλά δεν έχω δει ποτέ στον ύπνο μου να παίζω κάπου με κάποια μπάντα σε κάποιο στάδιο και να έχει 50, 60, 70 χιλιάδες κόσμο. Στον ύπνο μου όμως θα δω ψάρεμα. Ειδικά το διάστημα που πήγαινα παλιότερα για ψάρεμα, που ήμουν τρελαμένος, πήγαινα μόνος μου, παιδιά, ολονύχτιο, μόνος μου, δεν καταλάβανε τίποτα. Όπως σε μια φάση άρχισαν να αλλάζουν τα πράγματα, να έρχονται πολλοί να ψαρεύουνε, αμφιβόλου καταγωγής, καταλαβαίνετε, με αποτέλεσμα να το αποφεύγω λίγο και να προσπαθώ να πηγαίνω πλέον με παρέες. Έχει κανένα 2-3 χρόνια βέβαια να πάω για ψάρεμα, ενώ πήγαινα συνέχεια 2-3 φορές την εβδομάδα σίγουρα στάνταρ, επί πολλά συνεχή έτη. Τώρα βρήκα να περάσω τα φορτηγά μου, έλα μωρέ. Άτε ρε, από εδώ έρχεσαι να περάσεις δευτεριατάτικα. Άδεια δεν παίρνεις εσύ. Άδεια δεν θα πάρεις, δεν πούς τη δουλεύεις. Αυγουστιάτικα να πούμε, μας τρελάνεις να πούμε. Και βλέπω στον ύπνο μου, παιδιά, έβλεπα τότε ότι ψάρευα. Έβαζα, ας πούμε, ξυπνητήρι στις 6 ώρα το πρωί για να πάω να πεταχτώ έτσι εδώ κοντά στη Μηχανιώνα για να κάνω ένα ψάρεμα πρωινό 2-3 ώρες. Παιδιά, δεν με πιάνε ο ύπνος. Έβλεπα στα όνειρά μου ότι ψάρευα. Και σηκωνόμουν από το κρεβάτι από τις 10-11 που κοιμόμουν για να χορτάσω λίγο ύπνο να πάω πρωινό και έβγαλα για ψάρεμα. Τέτοια τρέλα μιλάμε. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη τρέλα. Άφηνα φίλους και γκόμενες για να πάω για ψάρεμα, παιδιά. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Άρα, για να σου δίνει τόση αδρεναλίνη, πάει να πει ότι σαν χόμπι το κατατάσσω πάνω-πάνω, στο πάνω ράφι. Θα κάνω ψάρεμα. Τώρα έχω 2 εβδομάδες αδειούλα. Θα προσπαθήσω να κάνω 2-3 ψαρέματα, να πάρω και την κάμερα μαζί και 2-3 φίλους συνδρομητές, να πάμε να γουστάρουμε και να δείξω λίγο και τα καλάμια μου, τα οποία το ζήτησε και ο Κώστας και μερικοί συνδρομητές, να δούμε τι ασχολούμαι. Αυτά που θα σας δείξω, παιδιά, είναι καλά κομμάτια, πολύ καλά κομμάτια, θα έλεγα επαγγελματικά καλάμια, τα οποία όμως είναι παλιά μοντέλα και τα οποία δεν θα τα αλλάξω ποτέ, μόνο αν μου σπάσει ή μου χαλάσει. Έχω έναν μηχανισμό, τον Sedona, τη Shimano, εννοείται τη Shimano, ο οποίος, παιδιά, είναι 20ετίας και έτυχε να πάω σε ένα μαγαζί να πάρω μηχανισμό και βλέπω, παιδιά, είχε ένα τελευταίο κομμάτι και με κοιτούσε έτσι ο άνθρωπος και μου λέει, λέω, πού το είχες αυτό ρε φίλε? Εσύ αυτό το έχω απολύτω τόσο καιρό. Και λέω, και δεν το έχει πουλήσει ακόμα? Λέει, όχι, λέει. Τα καινούργια παίρνουν. Πάτε καλά, λέω. Φέρ' το εδώ πέρα, ρε φίλε. Και πήγα και το πήρα. Ίδιος, Sedona. Ίδιος μηχανισμός. Ακριβώς ο ίδιος, παιδιά. Ένιωσα τέτοια χαρά που βρήκα τέτοιο μηχανισμό. Είναι σαν να βρίσκεις ένα παλιό μοντέλο αυτοκινήτου, το οποίο το λατρεύεις και το βρίσκεις στοιχεία και λες, ρε φίλε, το πουλάς, και σου λέει, το πουλάω, μαν, φέρ' το ρε φίλε μου. Και έτσι, έχω βολευτεί με αυτούς τους δύο μηχανισμούς, έτσι,
Shimano, Fedona, ο Σαχάρα και ο Σεντόνα και ο Απέρτο X2 5000. Φοβερό μηχανάκι αυτό, τη Shimano, το οποίο έχει μπροστινά φρένα αυτό. Εδώ. Τα φρένα του είναι μπροστινά. Ο δε Σεντόνα έχει φρένο πίσω και έχει και το fight drag. Αυτό εδώ. Αυτός ο τροχαλίας, ο λευγές. Πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο το fight drag. Θα σας εξηγήσω στη συνέχεια του βίντεο. Να δούμε λίγο για τα καλάμια μου. Είχα πάει σε ένα μαγαζί, πάντα εγώ δουλεύω Shimano, παιδιά. Μου είχε σπάσει, είχαμε πάει με τη δουλειά παρέα 5-6 άτομα και έσκασε από το κακό μου. Όχι που είχε, δεν τα είχα μαζί μου, τα είχα στην Καλλικράτη και ήταν πάμε από άλλη πλευρά προς τα Σπροβάλτα μεριά και δεν είχα καλάμι. Και πήγα και αγόρασα ένα που βρήκα σε ένα τυχαίο μαγαζί στο δρόμο μου. Πήρα ένα τη Spreggio, ιταλικό, έτσι, 70 με 150 βαρύδι. Το ροκ. Το ροκ. Αρκετά μακρύ καλάμι και χοντρό. Πράγμα που δεν μου αρέσει πολύ. Έτσι. Αλλά πάρα πολύ καλό καλάμι, ιταλικό και το είχα πάρει και ακριβά. Από εκεί και πέρα είχα μόνο Shimano, τα οποία πολλά μου χάλασαν, έχασα ένα καταστράφηκε, ένα το πάτησα, μου το πάτησε κάποιος που ψαρεύα μαζί με τα μάξι, δεν πρόσεξε. Έχω το Holiday Spin, τώρα δεν χωράει από την άλλη μεριά, θα το δείξω λίγο ανάποδα. Το Holiday, αυτές οι μπογιές που βλέπετε εδώ πέρα είναι ο έξυπνος ο πατέρας μου, επειδή τα βάζω και στο παραθυριστικό, πάει και βάφει ό,τι βρει και τα έχει κάνει, άντε να μην πω σαν τι. Και ένα φτηνιάρικο, δηλαδή στην ουσία έχω μόνο αυτά τα τρία καλάμια, απαράδεκτος, μόνο ένα Shimano. Και ακόμα ένα εδώ καλάμι, κινεζιά παιδιά, εδώ βλέπετε, άθλιο της πλάκας, εντάξει, κάνει δουλίτσα για μικρά ψαράκια, μέχρι μισό κιλό πιστεύω, αντέχει, όχι και κιλό μπορεί να βγάλει, δεν έχει σημασία. Άμα ξέρεις και να το χειρίζεσαι και να ψαρεύεις και είσαι σωστός ψαράς και άμα έχεις και καλό μηχανισμό έτσι, όπως αυτόν εδώ, το Shimano, δεν φοβάσαι τίποτα. Απλά και αυτό το πήρα γιατί υπήρχε η ίδια περίπτωση, μου έλειπε καλάμι και πήγα και αγόρασα ένα φτηνιάρικο ίσα ίσα για να ψαρέψω, γιατί ήμουνα πορωμένος, ήθελα να πάω να ψαρέψω. Και ήμουνα διακοπές, θυμήθηκα, ήμουνα διακοπές σε νησί στη Θάσο, δεν είχα πάρει μαζί μου καλάμι, από να τα κουβαλάω και μου έβλεπα τη θάλασσα δίπλα, λέω κάτσε ρε φίλε, είναι δυνατόν, και πήγα και πήρα αυτό το καλαμάκι. Δεν θυμάμαι πώς το είχα πάρει τότε, 20, 30, 40, 50 ευρώ, δεν θυμάμαι. Ωραία, πάμε να δούμε λίγο από κοντά τους μηχανισμούς, πώς θα δέσουμε το αγκίστρι, έχω ένα δικό μου τρόπο εγώ, έτσι, ένα αγκίστρι βάζω, άσο, μόνο για μονοδόλι, έτσι ψαρεύω με παραστό ψαρίδι, σε βαρύδι, τίποτα άλλο. Βαρύδι 70-80, το πολύ 80, δεν θέλω να είναι βαρύ, δεν με ενδιαφέρει να πάω βάθος, δεν παίζει και τόσο ρόλο να το πας βαθιά. Και να τα κάνουμε και μια συντήρηση με γράσο. Πάμε να δούμε λοιπόν τη συνέχεια του βίντεο. Θα ξεκινήσουμε με τα δαχτυλίδια πρώτα, έτσι, το πιο βασικό. Εκεί θα δώσουμε περισσότερο προσοχή στον καθαρισμό ενός καλαμιού. Όπως βλέπετε χρησιμοποιώ ξύδι, όχι μόνο και στα καναρίνια, αλλά και στα καλάμια, παιδιά. Ξύδι, ναι, παντού. Θα ρίξουμε αρκετό, δεν θα το λυπηθούμε. Λίγο με το χεράκι μας το ευλογημένο, θα τα καθαρίσουμε. Γύρω-γύρω και μέσα το δαχτυλίδι. Και με ένα πανάκι μετά θα τα σκουπίσουμε και θα τα τρίψουμε πιο καλά. Να φύγει όλη η αλμύρα που έχει μείνει πάνω στα δαχτυλίδια. Γιατί όσο έχει αλμύρα πάνω, παιδιά, μπορεί να κολλήσει, να σπάσει. Αν δεν είναι καθαρό και δεν γλιστράει καλά η πετονιά μέσα στο δαχτυλίδι, υπάρχει περίπτωση να σκουπεί και η πετονιά. Πολλά κακά μαζί.
Ένα σκούπισμα με ένα πανάκι θα κάνουμε τώρα τα καλάμια εσωτερικά. Όποιος δεν βαριέται μπορεί να τα βγάλει κιόλα, ένα-ένα από πίσω βγαίνουν και να τα καθαρίσει πιο σχολαστικά. Εντάξει, εγώ τώρα βαριέμαι. Μπορούμε να βάλουμε και μυλόξιδο εδώ μέσα, ανάμεσα στα καλάμια. Εντάξει, η πετσέτα έχει κρατήσει ήδη μυλόξιδο μέσα. Όλα τα τμήματα του καλαμιού τα καθαρίζουμε καλά. Το μυλόξιδο, παιδιά, τα καίει όλα. Δεν αφήνει τίποτα. Είτε κανένα παλιό έτσι, σκουλίκι δόλωμα το οποίο είναι κολλημένο από καιρό πάνω, ξεραμένο. Είτε αλάτι, αλμύρα από τη θάλασσα. Είτε κανένα φύκι ξερό. Όλα τα καθαρίζει. Στη συνέχεια θα κάνουμε με νεράκι άφοβα, έτσι. Το καλάμι μας παντού. Μέσα έξω όλα τα τμήματα, όλα τα στελέχη. Με πίεση. Αυτό κανονικά πρέπει να το κάνουμε μετά από κάθε ψάρεμα οπωσδήποτε. Έτσι. Όποιος είναι τεμπέλης και βαριέται θα έχει απώλειες και αρκετές βλάβες στα καλάμια του, στους μηχανισμούς, γενικά στα πάντα. Είναι γνωστό αυτό βέβαια. Δηλαδή αφιερώστε ένα μισάωρο χρόνο με το που θα έρθετε έστω και κουρασμένοι, νισταγμένοι από το ψάρεμα, απογοητευμένοι επειδή δεν πιάσετε κάτι, δεν πειράζει, πείσμα εκεί. Γυρίζεις σπίτι και λες τώρα θα τα κάνω ένα μισάωρο και μετά θα πέσω για ύπνο. Βασική προϋπόθεση ο καθαρισμός των εργαλείων. Δεν χρειάζεται να το σκουπίσουμε, θα στεγνώσει μόνο του τώρα το νερό, καλοκαίρι είναι. Θα κάνουμε έναν έλεγχο στα δαχτυλίδια μας, έτσι, άμα είναι σταθερά, άμα κάπου έχουν πρόβλημα, άμα έχουν στραβώσει. Βασικότατο και αυτό. Τζετ. Πάμε τώρα να καθαρίσουμε τον μηχανισμό μας και φυσικά πάλι ξύδι. Μην το φοβάστε καθόλου. Καλό κάνει, κακό δεν κάνει. Ένα αρχή. Θα το πασαλείψουμε γύρω-γύρω και θα αρχίσουμε το καθάρισμα. Όπου βρει εσοχή και τρυπούλα το ξύδι θα μπει μέσα, θα κάνει και εκεί δουλειά καθαρισμό και αργότερα θα βάλουμε και το λαδάκι μας και το γρασάκι μας εννοείται. Άρα, μπράβο, θα βγάλουμε και το καρούλι να κάνουμε πιο σωστή δουλειά. Θα αφαιρέσουμε το παλιό το γράσο. Αυτό μπορώ να το έχω και 2 χρόνια εγώ πάνω το γράσο. Θα σας δείξω και τι γράσο και τι λάδι χρησιμοποιώ, παιδιά. Πανάκριβο, αλλά κορυφαίο. Είναι λάδι και γράσο για πιστόλια, παιδιά. Θα σας τα δείξω σε λίγο. Αυτή τη μάρκα τη διαφημίζει το παιχνίδι Μάφια που έπαιζα, το θυμάμαι, στους δρόμους της Νέας Υόρκης εκεί πέρα. Είχε διαφημίσει αυτή τη μάρκα. Έτσι, γράσο και λαδάκι για τα πιστόλια εκείνης της εποχής. Τόσο παλιά εταιρεία είναι αυτή. Θα βγάλουμε και το χερούλι μας για να το λαδώσουμε αργότερα, για να κάνουμε και καλή δουλειά. Εγώ με το αριστερό δουλεύω τη μανιβέλα. Με το δεξί δεν με βολεύει καθόλου. Ακόμα πιο σχολαστικό καθαρισμό θα κάνετε, έτσι. Τώρα μην κοιτάτε, εγώ το κάνω σύντομα γιατί είναι για το βίντεο. Και εδώ είναι τα λάδια που σας έλεγα, τα Hobbs. Hobbs 9. Κορυφαία, έτσι. Με αυτά γρασάρουν στην Αμερική εδώ και χρόνια τα όπλα τους, τον οπλισμό τους και στο στρατό. Θα βάλουμε στον κεντρικό άξονα γράσο.
στο σταυρό εκεί στο σημείο, στη μύτη μπροστά και στη βάση κάτω. Και θα προσέξετε, εδώ πέρα θα δείτε μια οπή, μια τρυπούλα. Τώρα λογικά θα φανεί λίγο στην κάμερα, εδώ που έχω το δάχτυλό μου. Το α και το ω, έτσι, εκεί ρίχνουμε λαδάκι, όχι γράσο, λαδάκι. Να ποντιστεί καλά, είναι ο μηχανισμός όλος εκεί μέσα που γυρνάει, τα γρανάζια. Το α και το ω, πολύ ωραία. Θα το κάνουμε και 2-3 βόλτες, να πάει παντού το λαδάκι. Πολύ ωραία. Να καθαρίσουμε και να βγάλουμε και το παλιό το γράσο που έχει μείνει μέσα. Πα, εδώ κοιτάξτε πόσο παλιός, ε. Το καθαρίζουμε καλά, ούτως ώστε να παντρευτεί με τον άξονα και να δεχτεί το καινούργιο του γράσο. Θα βγάλω και την πιτονιά αργότερα, γιατί θα βάλω καινούργιες πιτονιές. Αυτές τις έχω 2 χρόνια, 3. Ωραία, το γυρνάμε και από τις δύο πλευρές, αριστερόστροφα, δεξιόστροφα, να πάει παντού το λαδάκι. Συνεχίζουμε στην υποδοχή του χερουλιού, της μανιβέλας δηλαδή, με λαδάκι. Το pick-up, εννοείται, έτσι, ο αποδεσμευτής. Οπωσδήποτε εδώ λαδάκι, συνέχεια, τακτικά. Πολύ ευαίσθητο σημείο το pick-up. Δεξιόστροφο, αριστερόστροφο, κουμπί. Και εκεί θα βάλουμε και γράσο, μπορούμε να βάλουμε και λαδάκι. Το παίζουμε δεξιά-αριστερά, να πάει παντού. Το fight drag, το φρένο του. Έτσι. Δεν ρίχνουμε λαδάκι, ποτέ εκεί πέρα, ούτε στο πίσω. Τα αφήνουμε έτσι. Έχω αδειάσει την πετονιά, έχω βγάλει, την έχω αφαιρέσει από το καρούλι για να κάνω και ένα καθαρισμό μέσα, γιατί εκεί είναι εστία αλάτων από τη θάλασσα. Η πετονιά όταν είναι μέσα, επί ώρες μέσα στη θάλασσα και μετά τυλίγεται, παίρνει όλο το αλάτι της θάλασσας και το έχει μέσα. Θέλει πολύ καλό καθάρισμα. Γρασάκι. Σε όσα σημεία χρειάζεται θα βάζουμε γράσο και σε όσα λαδάκι. Αυτό είναι εύκολο να το καταλάβετε. Σε όλα τα σημεία που χρειάζεται. Τζετ. Ένα πολύ σημαντικό σημείο είναι, έτσι, το ρολεμάν μέσα. Ο κορμός δηλαδή. Και αυτό είναι το α και το ω. Θα ρίξουμε λαδάκι γύρω-γύρω. Και θα του δώσουμε αρκετές στροφές, ελεύθερες στροφές. Και δεξιά και αριστερά. Βασικότατο σημείο αυτό. Και εδώ πάλι δεξιά-αριστερά. Πολύ ωραία. Καινούριος ο μηχανισμός. Έτοιμος για ψάρεμα.
Πάμε να δούμε τώρα πώς δουλεύουν και τα φρένα, έτσι. Τα πίσω φρένα με το πάντερμα του Fight Drag. Έχω ρυθμίσει τα φρένα πίσω να πιάνουν λίγα γραμμάρια και βλέπετε ότι γυρίζει εύκολα ο μήλος, η αντίστασή του δηλαδή. Τώρα έχω σφίξει τα πίσω φρένα και βλέπετε ότι δυσκολεύει. Δηλαδή παίρνει το ψάρι την πετονιά πιο δύσκολα. Το σφίγγω κι άλλο και βλέπετε ότι πάει πλέον αρκετά δύσκολα. Παίρνει πετόνια το ψάρι, χωρίς να είναι τσιτωμένο, δηλαδή φρεναρισμένο στο φουλ, γιατί αλλιώς με ένα απότομο κεφάλι το ψάρι, άμα είναι και μεγάλο, θα την κόψει την πετονιά. Όταν όμως του αφήνεις περιθώριο να παίρνει, αναλόγως και με το βάρος του, αυτό θα το καταλάβεις το βάρος του και θα σε βοηθήσει πολύ το fight track. Τώρα έχω υπολογίσει σε αρκετό σφίξιμο εδώ το πίσω και το fight track το έχω τέρμα, την καρισμένο. Και πλέον παίζω μόνο με το fight drag. Δεν χρειάζεται να ξαναπειράξω το πίσω φρένο. Έτσι. Γι' αυτό σας λέω ότι το fight drag είναι φοβερό εργαλείο. Πάντα σε μηχανισμό να παίρνετε μηχανισμό με fight drag πάνω. Μεγάλη ευκολία. Και θα με καταλάβετε όταν θα παλέψετε με κάποιο μεγάλο ψάρι. Βλέπετε πόσο δύσκολα είναι τώρα εδώ με το fight drag. Το κουράζει το ψάρι. Τώρα, άμα θες να πάρει μερικά μέτρα με το fight drag. Με μια κίνηση δηλαδή απλή του χεριού, του δίνεις να πάρει μέτρα ελεύθερα και το σφίγγεις για να το κουράσεις περισσότερο. Για να μην ασχολείσαι δηλαδή να παίζεις με το πίσω φρένο συνέχεια, το υπολογίζεις κάπου και από εκεί και πέρα δίνεις και παίρνεις με το fight drag.